τέλος από σήμερα στο Σύριαλ ανοίγει δεν ανοίγει ο δρόμος προς τη Μεσαρά, καθώς μετά από αυτοψία για έλεγχο επιβεβαιώθηκε η ασφάλειά του και δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία από τις 12 το μεσημέρι. Η περίοδος της άτυπης ομηρίας για τους κατοίκους και επαγγελματίες της Μεσαράς και όχι μόνο, διήρκησε 6,5 μήνες. Τόσο έμεινε κλειστός ο δρόμος που στις βροχές του περασμένου χειμώνα υπέστη σε ένα τμήμα του καθίζηση. Έχουμε ολοκληρώσει ό,τι έπρεπε να κάνουμε απαραίτητο προκειμένου να δώσουμε το δρόμο σε κυκλοφορία με ασφάλεια. Εννοείται βέβαια ότι ένας δρόμος από μόνος του δεν είναι ασφαλής. Θα πρέπει και οι χρήστες να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε οδικό περιβάλλον. Ο οργανισμός αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αμεσότητα και την παρεμβατικότητα, την αποτελεσματικότητά του, διότι από την πρώτη στιγμή που διαπιστώσαμε το πρόβλημα, εσκύψαμε σε αυτό, ήρθαμε. Πριν ξεκινήσουν καν οι τυπικές διαδικασίες και έχοντας τη στήριξη, το τονίζω αυτό, του Υπουργείου. Από τα πρώτα οχήματα που πέρασαν από το δρόμο ήταν ένα ασθενοφόρο που έφερε για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια πως πέρα από το πλήγμα στην οικονομία και τον τουρισμό, ο κλειστός δρόμος που η χάραξή του έγινε τη δεκαετία του 90 και η υλοποίηση του ολοκληρώθηκε το 2019, λειτουργεί καθοριστικά και σε ζητήματα που άπτονται της υγείας και σχετίζονται με την αμεσότητα πρόσβασης στα νοσοκομιακά ιδρύματα του Ηρακλείου. Είναι ο δεύτερος σε κυκλοφορία δρόμος μετά το ΒΟΑΚ. Και ξέρουμε επίσης τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με αυτή την καθίζηση. Έκοψε το Ηράκλειο το νότο με το βορρά στα δύο, κάτι που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Για άμεση ανταπόκριση του ΟΑΚ και ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που αναφέρθηκε στις συνέργειες τόσο με το Υπουργείο, όσο και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης για την αμεσότερη παράδοση του έργου. Οι 6,5 μήνες φαντάζεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς που γνωρίζουμε τα πράγματα, που γνωρίζουμε πώς εκτελούνται τα δημόσια έργα, τις διαδικασίες, αλλά και τις τεχνικές δυσκολίες αυτού καθεαυτού του έργου, λέμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μπορέσαμε σε αυτό το διάστημα να παραδώσουμε αυτό το δρόμο. Πάντως οι εργασίες θα συνεχιστούν για ένα περίπου εξάμηνο σε σημεία που χρειάζονται παρέμβαση, χωρίς να επηρεαστεί όμως η κυκλοφορία. Οι εργασίες συνεχίζονται, αλλά εκτός καταστρώματος. Θα δουλεύουμε για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα, εκτός όμως καταστρώματος που δεν θα επηρεάζει την κυκλοφορία, με σκοπό να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τα σημεία εκείνα τα οποία είχαν την αστοχία και να μην ξανασυμβεί αυτό στις συγκεκριμένες περιοχές. Στον έλεγχο και την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν την παράδοση του δρόμου, προείστατο ο διοικητής του Τροχέας Ηρακλείου, που ζήτησε από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν με σύνεση το δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων. Είναι ένας δρόμος ο οποίος στο μεγαλύτερο τμήμα του δεν έχει και διαχωριστικό στοιχείο ασφαλείας στη μέση. Δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς οδηγούς να αναπτύξουν ταχύτητες πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά ευχηθούμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Το ευτύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι.